Απώλειες στις προκρατήσεις και μάλιστα σε διψήφιο νούμερο καταγράφει ο τουριστικός τομέας σε σχέση με την περσινή σεζόν που έκλεισε με χαμόγελα και φετικό πρόσημο. Γενικά οι προκρατήσεις από όλα τα κράτη είναι πεσμένες. Βρισκόμαστε σε διψήφιο νούμερο χαμηλό από πέρυσι, γιατί πέρυσι ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά, είχαν ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά οι προκρατήσεις. Έχουμε, αν θέλετε, μία συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2019. Δεν είναι οι προκρατήσεις όπως την αντίστοιχη περίοδο του 2017 προς 2018. Και αυτό σίγουρα μας ανησυχεί, αν και το έχουμε επισημάνει τόσο στο Υπουργείο Τουρισμού, αν θέλετε και συνολικά στην αγορά. Η πτώση της τουρκικής λίρας και οι φθηνές ανταγωνίστριες χώρες όπως η Αίγυπτος έχουν ανακόψει το ρυθμό των προκρατήσεων στην Ελλάδα, ενώ το ενδεχόμενο Brexit και η ανασφάλεια της ισοτιμίας κρατάει πίσω το τουριστικό κύμα της Μεγάλης Βρετανίας. Γιατί έχουμε τόσο το πιθανό Brexit, το οποίο έχει ουσιαστικά σταματήσει τη βρετανική αγορά στο να επιλέγει τη χώρα σε μεγάλο ρυθμό, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η ισοτιμία, για παράδειγμα, αν υπάρχει Brexit ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, είναι πολύ φθηνοί οι ανταγωνιστές, άρα επιλέγουν εκεί. Με μια λίρα η οποία είναι αρκετά υποτιμημένη σε σχέση με το ευρώ, με μια Τουρκία η οποία για χώρες εκτός Σέγγεν όπως τη Ρουσία δεν έχει κόστος στη βίζα, με μια Τουρκία η οποία οι ασφαλιστικές εισφορές είναι στο 10%, σε εμάς είναι στο 40%. Στάση αναμονής παρατηρείται και από τη Γερμανία, από όπου προέρχεται παραδοσιακά το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων επισκεπτών της Ελλάδας. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τη γερμανική αγορά, που σίγουρα πάει προς τα πίσω τις κρατήσεις, ιδιαίτερα μετά το Γενάρη. Και φυσικά οι άλλες εθνικότητες, οι οποίες ακόμα θα το πούμε έτσι χαρακτηριστικά, είναι stand-by. Για την Κρήτη, για παράδειγμα, υπάρχουν ακυρώνονται συμβόλαια commitment, δηλαδή εγγυημένα από την πολωνική αγορά, γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει η ίδια ζήτηση που υπήρχε με το 2018. Οι ξενοδόχοι του Ηρακλείου πραγματοποίησαν την πρώτη τους γενική συνέλευση μετά από 2 χρόνια αδράνειας, με τη συσπήρωση να αποτελεί ζητούμενο. Είχαμε πάρα πολύ συμμετοχή, ήρθαν πάνω από 90 ξενοδόχοι. Ελπίζω να είναι η αρχή της ένωσης ξανά. Το κύριο θέμα που μας απασχόλησε είναι η συσπήρωση. Νομίζω είναι καιρός για συσπήρωση. Εξετάσαμε τις δυνατότητες που έχουμε ως κλάδος να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις, και πολύ σημαντικότερο ίσως από όλα αυτά είναι ότι κρίνουμε ότι όλα αυτά πρέπει να περάσουν από το πρίσμα της αναγκαιότητας να δουλεύουμε με ντόπιο προσωπικό. Εργασιακά ζητήματα, πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα και υπερφορολόγηση ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν.